Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση. Τι είδους ένοπλες δυνάμεις, δυνάμεις, θέλουμε και ποια θα είναι ο ρόλος τους και η αποστολή τους. Σε σχέση με αυτή την ερώτηση προσδιορίζεται η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων τα οπλικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν καθώς επίσης και ο τρόπος δράσης και η αποστολή τους. Αυτή τη στιγμή ε, γίνεται η συζήτηση για δύο βασικά οπλικά συστήματα. Γίνεται για τα ναυπηγεία, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα να υλοποιηθούν να... και κάποια άλλα. Ε, είχαμε μια ιδιαίτερα αναλυτική ε, ενημέρωση σε τεχνοκρατικό επίπεδο τόσο από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας όσο και από τους αρχηγούς των επιτελείων αεροπορίας και ναυτικού. Επίσης... Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, παράκληση. Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ λίγο ησυχία. Δεν ακούγεται ο ειδικό αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Λίγο ησυχία αν θέλετε. Επίσης καταβλήθηκε προσπάθεια να τεκμεριωθεί η θέση της αναγκαιότητας αυτών των αναβαθμίσεων που προανέφερα. Από τον κύριο Υπουργό, από τον κύριο εισηγητή του, της Νέας Δημοκρατίας. Ε, εμείς αυτήν την πολιτική θέση προφανώς είμαστε αντίθετοι. Ήδη ε, στην προηγούμενη συνεδρίαση τοποθετηθήκαμε. Λέμε ότι είναι μια θέση η οποία συντείνει στο να γίνεται εύπεπτη για το λαό η αναγκαιότητα αυτών των αναβαθμίσεων, ο οποίος μέσα από την καλλιέργεια ενός κλίματος ζει την αγωνία των αποτελεσμάτων της τουρκικής επιθετικότητας, ζει μια προσπάθεια αναθεώρησης συνθήκων, καταπάτησης των, του λεγόμενου διεθνούς δικαίου. Όλα αυτά γιατί συμβαίνουν. Η απάντηση είναι ότι αυτά τα, α, αυτές οι καταστάσεις εξελίσσονται στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα του ελληνικού λαού και αιτία είναι η πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστό και αυτό πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί και μάλιστα το τελευταία περίοδο κραυγάζει ότι η τουρκική επιθετικότητα τροφοδοτείται ασταμάτητα από το παζάρι της τουρκικής κυβέρνησης και των ΗΠΑ στο που θα βρεθεί και που θα πατήσει η τουρκική κυβέρνηση, δηλαδή η τουρκική αστική τάξη. Μέσα από αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται, κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους. Και τα τρίβουν τα χέρια τους γιατί κερδοσκοπούν. Πρώτα απ' όλα οι μέτοχοι της Lockheed Martin. Πίσω από τη Lockheed Martin βρίσκεται η αμερικάνικη κυβέρνηση, η αμερικάνικη πολιτική, η οποία μέσω αυτών τον, του κλίματος το οποίο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, εντείνει τη χειραγώγηση μιας ακόμη χώρας, και μάλιστα στην ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων που ως γνωστόν θέλει όλες τις χώρες να τις προσδέσει στο άρμα της και είναι γνωστό ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν προηγούμενη κυβέρνηση έπαιξε το ρόλο του Μεντεσέ στην επιλογή της Βόρειας Μακεδονίας να έρθει προς τον ΝΑΤΟ. Τρίβει επίσης τα χέρια της και η αστική τάξη της Ελλάδας γιατί συνειδητά παραπλανά το λαό παρουσιάζει τον οργανισμό του ΝΑΤΟ, ένα εγκληματικό οργανισμό, σαν θεματοφύλακα της ειρήνης και της ασφάλειας του λαού. Και επίσης το ίδιο συμβαίνει και με την Αμερικανική κυβέρνηση και την Αμερικάνικη πολιτική. Και μάλιστα το ζήσαμε την τελευταία περίοδο με ιδιαίτερη ένταση. Μετά την υπογραφή, την ολοκλήρωση της στρατιωτικής συμφωνίας για τις βάσεις. Βέβαια δεν κράτησε πολύ αυτή η η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης και μέσα από τις εξελίξεις που ακολούθησαν κάποιοι έχουν πάθει αφωνία. Έχουν αδυναμία πλέον να υπερασπιστούν και το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Εμείς λέμε ότι είναι καιρός να γίνει κατανοητό ότι όσο κι αν ματώσει ο λαός μας οικονομικά, όσο κι αν αυτά τα οπλικά συστήματα αναβαθμιστούν ή αγοράσουμε και καινούρια, αν δεν αλλάξει, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι κύριε Δαβάκη. Όχι, απλώς, για το νομοσχέδιο. Αφήστε λοιπόν, ή θα με, μήπως θέλετε να με λογοκρίνετε, να θέλετε παρακαλώ. να μου υπαγορέψετε τι θα πω. Όχι, Αφήστε κύριε λοιπόν να πω αυτά που να πω. Λόγο... Σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, συνεχίστε αλίμονο Λοιπόν, δεν μπορώ, είναι δεν καιρός. Ήθελα, αλλά, δεν μπορώ να σας λογοκρίνω. Δεν να σας... Ε, τότε λοιπόν μη με διακόπτετε. Τελειά, μη με διακόπτετε λοιπόν. Είναι καιρός λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι όσο και αν ματώσει ο λαός μας, όσο και αν αναβαθμιστούν τα οπλικά συστήματα ή αγοράσουμε καινούρια, αν δεν αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης, δεν πρόκειται κανένα από αυτά τα συστήματα να το πω λαϊκά να πιάσει τόπο. Και φυσικά δεν περιμένουμε από την κυβέρνηση ούτε από τη Νέα Δημοκρατία ούτε του ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει πολιτική. Γιατί αυτή η πολιτική είναι πολιτική τη αστική τάξη, είναι αντίθετη με τα συμφέροντα του λαού μα. Με αυτή τη λογική λοιπόν και με όσα είχαμε αναλύσει και στην προηγούμενη συνεδρίαση, όσον αφορά την αναβάθμιση των F-16, ψηφίζουμε όχι για τα μοιράζ, τα οποία θεωρούμε ότι είναι συνέχεια ενός προγράμματο συντήρηση το οποίο για οικονομικούς λόγους, αν θέλετε, δεν προχώρησε ή έχει διακοπεί, ψηφίζουμε παρόν. Όσον αφορά την λειτουργία των αυπηγείων, για μας δεν είναι ξεκάθαρη η διαδικασία που ακολουθήθηκε μεταξύ των εταιριών και των συμφωνιών όπως πήγαν και ήρθαν. Έχουμε κάποιους ενδιασμούς, ψηφίζουμε παρόν. Για τα στρατιωτικά νοσοκομεία άρθρο 4. Είναι μια κατάσταση που η στρατιωτική εν ενεργεία αλλά και η απόστρατη τη βιώνουν. Πραγματικά δεν θα τη χαρακτηρίζω δραματική, είναι ιδιαίτερα άσχημη. Χρειάζεται σε αυτόν τον τομέα και η κυβέρνηση και γενικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασχοληθούν ιδιαίτερα και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Για το θέμα του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Όσα μπαλώματα κι αν κάνουμε, το ύφασμα είναι πλέον πάρα πολύ παλιό. Υπάρχει μια πανσπερμία στελεχών προερχόμενων από διάφορες κατηγορίες, κατηγορίες, η οποία έχει την αφετηρία της τα πρώτα στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Όταν ακόμα και οι δοσίλογοι και οι συνεργάτες των Γερμανών εντάχθηκαν σαν στελέχη στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι γνωστά αυτά ιστορικά, τα αναφέρω έτσι. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα έχουν γίνει σαν προέλευση, έχουν υπάρξει σαν προέλευση κατηγορίες πάρα πολλές. Σε Πάρα πολλές από αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενη νομοθεσία ή και συμφέροντα, αν θέλετε, μέσα στις ενόπλες δυνάμεις. Νομίζουμε πως είναι καιρός αυτά τα πράγματα σιγά-σιγά να αρχίσουν να λύνονται, ούτως ώστε να υπάρξει και μια ηρεμία ανάμεσα στα στελέχη. Μέχρι τώρα, καμιά κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει πραγματικά να ασχοληθεί συνολικά με αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά το, προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας, ε, θεωρούμε ότι είναι, έχει μια πολυπλοκότητα, θέλουμε να το μελετήσουμε λίγο ακόμη, θα επιφυλασσόμαστε και θα τοποθετηθούμε στην Ολομέλεια. Όσον αφορά την ε, φορολογική ενημερότητα για τα ΕΑΣ, φυσικά και συμφωνούμε, είναι μια διαδικασία που πέρυσι την αντίστοιχη διαδικασία την είχε προκαλέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, τουλάχιστον μέχρι να ε, οριστικοποιηθεί η λύση σε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ.